Η κατάσταση στο ρέμα του Καρτερού που καταλήγει στην παραλία της Φλωρίδας είναι αποπνικτική λόγω της δυσοσμίας που επικρατεί από τα νεκρά ψάρια που παραμένουν επί μία εβδομάδα τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνετε ότι αν υπάρχουν νεκρά ψάρια, μετά από 2-3-5 μέρες αρχίζουν και σαπίζουν, οπότε καταλαβαίνετε τι πρόβλημα δημόσιας υγείας υπάρχει. Όπως κατέγραψε η κάμερα της Κρήτη TV, αλλά και λουόμενοι που πλησίασαν, τα νεκρά ψάρια παραμένουν εκεί, ζωντανά ψάρια τρώνε τα υπολείμματά τους και η κατάσταση κάθε άλλο παρά ασφάλεια δημιουργεί σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Η συγγενής θα ειδοποιηθεί να πάει, θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και πέρα από την ευθύνη που έχουμε όλοι μας ως φορείς να το αντιμετωπίσουμε, εγώ θα καλούσα τους ανθρώπους να βοηθήσουν. Δηλαδή, αν δουν κάποια αιστεία, αν υπάρχει κάτι που μολύνει το περιβάλλον, να μας ειδοποιούν. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, πρώτη εκτίμηση των επιστημόνων είναι ότι τα νεκρά ψάρια οφείλονται σε έλλειψη οξυγόνου και όχι ενδεχομένως σε κάποια τοξικότητα του νερού. Το σημείο που συνδέει το ρέμα με τη θάλασσα έχει κλείσει από άμμο, με αποτέλεσμα να παραμένει μόνο το στάσιμο νερό και έτσι λόγω έλλειψης οξυγόνου έχουν ψοφήσει τα ψάρια. Είναι έλλειψη οξυγόνου, αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν πάρει μέχρι τώρα. Έχουν πάρει βέβαια τα δείγματα οι επιστήμονες και περιμένουμε το τελικό, αλλά φαίνεται ότι είναι έλλειψη οξυγόνου, οπότε δημιουργούνται συνθήκες ασφυξίας στα ψάρια και δυστυχώς θανατοποιήθηκανε. Αν και στο σημείο, μετά από ενημέρωση έφτασε συνεργείο του Δήμου και καθάρισε το τμήμα της παραλίας και των εκβολών που ήταν η αρμοδιότητά του, εν τούτης μέσα στο ρέμα καθαρισμός δεν έχει γίνει, παρά μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος για να εντοπιστούν οι αιτίες που προκάλεσαν τα νεκρά ψάρια. Το ρέμα λοιπόν έχω κανονίσει ήδη και θα δούμε ποια μέρα θα γίνει σύντομα, εντός των ημερών δηλαδή, συνάντηση με τους φορείς, το Δήμο προφανώς, τους φορείς που εμπλέκονται, την κοινότητα καλλιτέας, το ΙΘΑΒΙΚ, την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όσους εμπλέκονται για τον καθαρισμό του ρέματος. Να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να είναι και το ρέμα καθαρό, όχι μόνο η παραλία. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πάντως, που έκανε λόγο για ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, υπό το βάρος αυτής της συνεχιζόμενης κατάστασης, ανέφερε ότι πέρα από τη σύσκεψη που θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες, θα προχωρήσει με κατάλληλα συνεργεία στον απαιτούμενο καθαρισμό του ρέματος, με στόχο ό,τι γίνει να έχει πιο σταθερά χαρακτηριστικά. Θα έχουμε τη συνάντηση αυτή να οργανώσουμε, ας πούμε, τις δράσεις. Τι αναλαμβάνει ο καθένας να κάνει. Η περιφέρεια καθαρίσει το ρέμα, οριοθέτηση του ρέματος, να ελέγξουμε αν υπάρχουν πηγές μόλυνσης, όπως κάναμε και στον Αποσελέμ,